Φίλες και φίλοι, γεια σας! Είμαι η Μαρία Πέτρου, εκπαιδεύτρια ραπτικής και πατρών. Σήμερα θα μάθουμε πώς μπορούμε πολύ εύκολα να κάνουμε τη δική μας μάσκα προστασίας. Γι' αυτό πάμε να ξεκινήσουμε. Η μάσκα που θα δείξουμε σήμερα είναι αυτή που μπορεί να αντικαταστήσει την απλή μάσκα μιας χρήσης. Και έτσι η υφασμάτινη μάσκα που είναι παρόμοια, το πλεονέκτημα της είναι ότι μπορεί να πληθεί, να σιδερωθεί και να αποστηρωθεί, να ξαναχρησιμοποιηθεί όσες φορές χρειάζεται. Επίσης έχει μέσα άνοιγμα που μπορεί να μπει φίλτρο και το φίλτρο μας μπορεί να είναι μια τέτοια μάσκα, οπότε θα κρατηθεί πάντοτε καινούρια γιατί θα είναι μέσα, θα τη βγάζουμε, θα πλένουμε τη μάσκα και θα έχουμε ξανά καινούρια τη μάσκα μας να τη χρησιμοποιήσουμε. Αυτόν το είδος μάσκας που θέλω να σας δείξω σήμερα είναι αυτό που χρησιμοποιούν οι κοπέλες, οι εθελόντριες, στην ομάδα που λειτουργεί στη Λευκωσία, Better Together, η οποία προμηθεύει δωρεάν, εθελοντικά, εκατοντάδες μάσκες, διάφορα νοσηλευτήρια και άλλους οργανισμούς που χρειάζονται. Έτσι, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι χρειαζόμαστε. Φυσικά, χρειαζόμαστε 100% βαμβακερόν ύφασμα. Και επειδή δεν μπορούμε να βγούμε να αγοράσουμε ό,τι έχουμε σπίτι. Κοιτάξτε, αν έχουμε βαμβακερά σεντόνια, σεντόνα για των παιδιών, καλοκαιρινά σεντόνια, μαξιλαροθήκες, πετσέτες της κουζίνας, διάφορα βαμβακερά υφάσματα να είναι πύκνο υφαμένα, να είναι όσο πιο πύκνα γίνεται. Επίσης θα χρειαστούμε λαστιχάκι. Δύο λαστιχάκια περίπου 18 εκατοστά μήκος. Αν δεν έχουμε λαστιχάκι, μην ανησυχείτε. Μπορούμε να βρούμε κορδελίτσες που έχουμε σπίτι. Αν θα χρησιμοποιήσουμε κορδελίτσες, περίπου χρειαζόμαστε 30 εκατοστά η κάθε μια, 4 κορδελίτσες, 2 και 2. Αν δεν έχουμε ούτε κορδελίτσες, τότε μπορούμε από το ύφασμα που θα χρησιμοποιήσουμε να κόψουμε λωρίδες και αργότερα θα σας δείξω πώς να ράψετε αυτή τη λωρίδα 4 εκατοστό σε να γίνει κορδελίτσα για να στερεωθεί η μάσκα μας. Σίγουρα θα χρειαστούμε το ψαλίδι, την κλωστή, τη ρίγα μας και το πατρόν μας. Το πατρόν μας είναι μια απλή κόλλα α4. Οι διαστάσεις της είναι 30, αλλά όταν θα κόψετε προσθέστε ακόμα έναν εκατοστό επί 21. Έτσι είναι εύκολο να θυμόμαστε το πατρόν μας. Και έτοιμα, είμαι έτοιμη, έχω κόψει ήδη εγώ το ύφασμα της μάσκας μας. Οπότε ξεκινούμε τώρα να γαζώσουμε μαζί τη μάσκα. Έχουμε έρθει στη μηχανή μας και θα ξεκινήσουμε να γαζώσουμε τις κοντές μας πλευρές. Γυρίζουμε περίπου μισό ή έναν εκατοστό όσο μπορείτε και σας είναι εύκολο. Γυρίζουμε και γαζώνουμε στερεώνοντας τη μελωνιά μας. Θα γαζώσουμε μέχρι τέρμα. Αφού έχουμε γαζώσει και τις δύο κοντές πλευρές, ερχόμαστε να βρούμε τη μέση. Επειδή είναι ωραίο βαμβακερόν το ύφασμα μας, το διπλώνουμε, το πατάμε και δημιουργείται κόγχη. Άρα ξέρω αυτόματα αυτό, η κόγχη είναι το κέντρο. Εδώ στο κέντρο, λίγο κάτω, ξεκινώ και δημιουργώ την πρώτη μου πιέτα με βάθος 1/100. Δηλαδή, αν βάλω μέσα τη ριγούλα μου, είναι 1/100. Καρφιτσώνω δεξιά-αριστερά, αφήνω περίπου 1,5 εκατοστό με 2 και κάνω ακόμα μια μπιετούλα του 1 εκατοστού. Καρφιτσώνω δεξιά-αριστερά και μια πιο κάτω. Αφήνω λίγο. Αν σας δυσκολεύει να τα κάνετε με το μάτι, μπορείτε να βάλετε γραμμές στο κέντρο του πατρών σας. 2 εκατοστά, να αφήσετε 2 εκατοστά, να σημειώσετε ακόμα 2 πιο πάνω, να αφήσετε προς τα κάτω 2 εκατοστά και να σημειώσετε ακόμα 2 εκατοστά. 3 σκέπτες γραμμή. Μπορούμε στο παρό στάδιο και να τις σιδερώσουμε να μείνουν ωραία στη θέση τους. Ήρθε η ώρα για το λαστιχάκι μας. Το λαστιχάκι μας θέλω να μετρήσετε από την άκρη 6 εκατοστά πιο κάτω, και να καρφιτσωθεί το λαστιχάκι μας.
Και η άλλη άκρη θα μετρήσουμε από την άκρη 6 εκατοστά και ο πάνω και θα καρφιτσώσουμε το λαστιχάκι μας. Σε αυτόν το σημείο, αν δεν έχω λαστιχάκι, είναι η ώρα να βάλω τις κορδελίτσες. Μία κορδελίτσα εδώ, όχι την ίδια, και ακόμα μία εδώ, διότι οι κορδελίτσες δεν έχουν ελαστικότητα. Όταν τη φορώ θα τις δίνω πίσω από το κεφάλι μου ή πίσω από τα αυτιά μου, ό,τι με βολέψει. Εμείς τώρα θα κρατήσουμε το λαστιχάκι και θα το βάλουμε και από την άλλη πλευρά και θα πάμε να γαζώσουμε. Μετρούμε 6 εκατοστά από την άκρη για τη μια άκρη στο λαστιχάκι και καρφιτσώνουμε. 6 εκατοστά από την άλλη άκρη. Την ίδια άκρη, το ίδιο λαστιχάκι στην άλλη άκρη. Βεβαιώνουμε ότι δεν θα το στριφογυρίσω και θα το καρφιτσώσω επίσης. Και πάμε στη μηχανή μας να γαζώσουμε λαστιχάκι και πιετούλες. Εδώ στη μηχανή μας θα γαζώσουμε περίπου στο μισό εκατοστό την πρώτη μας γραφή. Αν φοβάστε να αφήσετε τις καρφίτσες, μόλις μπει η βελόνα στο λαστιχάκι, να αφαιρέσετε την καρφίτσα. Να στερώσω καλά το λαστιχάκι μου, γιατί θα δέχεται πίεση. Αφαιρώ την καρφίτσα προσεκτικά και στερεώνω το λαστιχάκι. Το ίδιο θα κάνουμε και στην άλλη πλευρά. Στο παρόν στάδιο που έχω στερεώσει το λαστιχάκι, μπορώ να έρθω και να δοκιμάσω τη μάσκα αν το λαστιχάκι είναι σφιχτό ή χαλαρό. Εγώ για μένα το 18 εκατοστά ήταν λίγο μεγάλο και το εμίκρανα. Αν πρόκειται να δώσετε αυτές τις μάσκες εθελοντικά, τότε μην τις δοκιμάσετε, να μείνουν καινούργιες. Αν για προσωπική χρήση όμως δοκιμάστε τις. Τώρα θα διπλώσω ακριβώς εκεί που είναι το λαστιχάκι. Βλέπω τη μάσκα από την καλή, η καλή από πάνω, και θα γυρίσω το κάτω κομμάτι ακριβώς εκεί που είναι το λαστιχάκι και το πάνω κομμάτι ακριβώς εκεί που είναι το λαστιχάκι, ούτως ώστε το λαστιχάκι μου να έρθει στην άκρη της μάσκας. Μπορούμε να καρφιτσώσουμε θέμα ή να γαζώσουμε κατευθείαν. Γαζώνω περίπου στο 1 εκατοστό, μπροστά πίσω στερεώνω καλά. Από τη μια και γυρίζω και από την άλλη. Το σίδερο μας είναι έτοιμο, σε λίγο θα σιδερώσουμε τη μασκούλα μας. Κόβω τις κλωστές μου και τώρα είμαι έτοιμη να ξεγυρίσω τη μάσκα μου να έρθει από την καλή. Τραβήσω εδώ στην άκρη, είναι το λαστιχάκι. Ξεγυρίσουν οι γωνιές, θα τεντώσω και θα σιδερώσω. Και αν θέλετε, όταν τη φοράτε εδώ στη μύτη, να σχηματίζεται ωραία στη μύτη και να κρατάει καλύτερα, τότε υπάρχουν διάφορα έτσι σειρματάκια. Εγώ βρήκα αυτό που τυλίγεται το κουλούρια, ή μπορείτε να βρείτε αυτά που είναι για τον κήπο, ή κοπέλες που κάνουν κοσμήματα, έχουν έτσι σιδεράκια. Θα βρείτε διάφορα, κάποια άλλη κοπέλα σχολίασε ότι εντύπλωσε ένα ασημόχαρτο. Αν θέλετε, εγώ το έχω βάλει και μου άρεσε, θα ανοίξουμε μέσα, μάλλον πριν να ανοίξουμε, να κάνουμε ένα γάζωμα στο πάνω μέρος, περίπου στο μισό εκατοστό. Το βάζω από την ανάποδη για να έρθει το κόκκινο χρώμα από κάτω.
αφαιρέσουμε τις κλωστές. Αυτό είναι προαιρετικό. Οι κοπέλες που τις κάνουν τις μάσκες και τις χαρίζουν δεν το κάνουν αυτό, αλλά εμένα μου άρεσε να πιάσω το σειρματάκι και να το περάσω έτσι με υπομονή. Έτσι, αφού μάθαμε πως μπορούμε να κάνουμε εύκολα μια απλή μάσκα προστασίας, αν θέλετε και εσείς να φτιάξετε εθελοντικά και να δωρήσετε μάσκες, μπορείτε να βρείτε την ομάδα στο Facebook Better Together, εθελόντριες που φτιάχνουν μάσκες. Ή αν θέλετε, χρειάζεστε εισόδημα, μπορείτε να κάνετε τέτοιες μάσκες για να πουλήσετε ή απλώς για να κάνετε για την οικογένειά σας. Αν σας άρεσε το βίντεό μας, οπωσδήποτε να το μοιραστείτε με τους φίλους σας για να μάθουν κι άλλοι πώς να κάνουν αυτές τις μάσκες. Κάνετε εγγραφή στο κανάλι γιατί θα μάθουμε κι άλλα πολλά πράγματα. Και μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram και στο Facebook So Perfect Studio. Ευχαριστώ και σήμερα που μας παρακολουθήσατε.